Με τα βαγιά που κρεμάστηκαν στις εκκλησίες του νησιού άρχισε ουσιαστικά από σήμερα το ζακυνθινό μεγάλο εβδόμαδο. Την απόφαση να προχωρήσει άμεσα η λύση και η εκαθάριση της ΔΕΙΑ Αλικών έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση. Παράλληλα ορίστηκε ο εκαθαριστής και ο ορκωτός συλλογιστής που θα αναλάβει τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Πρόγραμμα ελέγχων στην αγορά ιδιαίτερα για τα τρόφιμα εν ώψη των εορτών του Πάσχα υλοποιεί το υγειονομικό. Περίπου 944 παραγωγοί δεν έχουν λάβει επιδότηση ενώ 500 έχουν εισπράξει μικρότερο ποσό από ό,τι τους αναλογεί. Πρόκειται για προβλήματα που αναγνώρισε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία αναμένεται να ξεπεραστούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Την ανθρώπινη παρουσία θεωρεί ως τη σημαντικότερη παρέμβαση των τελευταίων 5 ετών ο απερχόμενος διοικητής του ΟΔΑΣ Γιώργος Αντωνάκης. Συναντήσεις με τον Εμπορικό Σύλλογο αλλά και με το Επιμελητήριο θα έχει ο ειδικός γραμματέας ελληνικού εμπορίου που θα επισκεφθεί τη Ζάκυνθο για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Από τους φορείς θα κατατεθούν αιτήματα σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η φιλοξενία των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Λαγανά, στο χώρο της πρώην χωματερής του Παντοκράτορα. Να μην σταματήσει η απογευματινή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καταστάριου τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, ζητά ο Δήμος Αλικών. Παράλληλα, έντονη είναι η απογοήτευση για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα φαινόμενα διάλυσης που παρουσιάζονται σε αρκετούς τομείς. Το νερό της θάλασσας σε αρκετές παραλίες του νησιού καθώς και των γεωτρήσεων θα ελέγξει το επόμενο διάστημα το υγειονομικό. Ωστόσο, στην υπηρεσία έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται οι πρώτες ελλείψεις προσωπικού. Την ευκαιρία να μάθουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα έχουν τα μέλη του δικτύου γυναικών. Τα μαθήματα διαρκούν ως τον Ιούνιο και στο τέλος θα δεθεί σχετικό πιστοποιητικό. Επίσκεψη στον ΟΔΑΣ πραγματοποίησαν το απόγευμα της Κυριακής οι γερμανόφωνες γυναίκες της Ζακύνθου, οι οποίες δόρισαν γύρω στους 30 πίνακες ζωγραφικής. Αρκετά προϊόντα που διατίθενται σε πολύ προσιτές τιμές προσφέρονται στο παζάρι που διοργάνωσε στη Ζάκυνθο το Χαμόγελο του Παιδιού. Το παζάρι θα διαρκέσει έως την Κυριακή και θα λειτουργεί από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Συναυλία εκκλησιαστικής χοροδιακής μουσικής θα πραγματοποιήσει η χοροδία «Η Φανερωμένη» στην ανακαινισμένη ιστορική εκκλησία της Φανερωμένης στην πόλη στις 28 Μαρτίου, Κυριακή των Βαΐων και ώρα 8.30 το βράδυ.